Με σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο και τα μάτια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων, εργαζόμενος σε συνεργείο της ΕΔΙΣΑ. Ανάμεσα στα απορρίμματα υπήρχε καυστικό υγρό το οποίο πετάχτηκε στο πρόσωπό του, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις. Σήμερα το πρωί σε ένα δρομολόγιο της ΕΔΙΣΑ, εργάτης όπου ήταν πίσω στο απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της αποκομιδής, μέσα σε κάποιο κάδο πρέπει να υπήρχε κάποιο καυστικό υγρό, εκτινάχτηκε στο πρόσωπό του με αποτέλεσμα να του κάνει ζημιά στα μάτια. Ο εργαζόμενος ευτυχώς είχε λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και φορούσε προστατευτικά γυαλιά, γι' αυτό και οι επιπτώσεις δεν ήταν δραματικές, όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Μιχάλης Τσουπάκης. Φορούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και γι' αυτό μάλλον γλίτωσε περισσότερο πρόβλημα. Το σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 10 το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στα Χανιά κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων στον Πράσινο Κάδο από συνεργείο της ΕΔΙΣΑ στην περιοχή των περιβολίων. Όπως φαίνεται, ασυνείδητος είχε πετάξει κάποιο μπουκάλι που είχε μέσα καυστικό υγρό. Ενώ οι εργαζόμενοι άδειασαν τον κάδο στο απορριμματοφόρο, το καυστικό υγρό πετάχτηκε στο πρόσωπο του θύματος. Θα πρέπει για άλλη μια φορά να το πω. Να προσέχουμε, όλοι θα πρέπει να προσέχουμε το τι πετάμε στους κάδους. Δεν πετάμε ασύστολα οτιδήποτε να είναι στους κάδους. Αυτή τη στιγμή ένας υπάλληλος καθαριότητας έχει πάθει ένα ατύχημα από την ασυνειδησία κάποιου. Όλοι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Τα προστατευτικά γυαλιά ήταν αυτά που τον προστάτεψαν από πιθανή τύφλωση. Ο εργαζόμενος, σφαδάσσοντας από τον πόνο και με εγκάβματα γύρω από τα μάτια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν απώλεια όρασης. Αυτή τη στιγμή ο εργάτης είναι στο νοσοκομείο. Έχει πάθει μια σοβαρή ζημιά στο ένα μάτι. Δεν κινδυνεύει να το χάσει. Περιμένουμε, οι γιατροί τον εξετάζουν και περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί η υγεία του.